φωταγωγήθηκε το χριστουγεννιάτικο δέντρο στην πλατεία Ελευθερίας του Ηρακλείου, σηματοδοτώντας έτσι την έναρξη των εορταστικών εκδηλώσεων. Παράλληλα, έχουμε άναμα του χριστουγεννιάτικου δέντρου και στην πλατεία του Γυαλί Τζαμί στο ενετικό λιμάνι των Χανίων. Φέτος, η προσπάθεια της τοπικής αυτοδιοίκησης να περιορίσει την κατανάλωση ενέργειας εν ώψη του χειμώνα εξελίχθηκε σε γρίφο. Έτσι, για παράδειγμα, θα πω εγώ ενδεικτικά, στο Ηράκλειο έχουμε λελογισμένη χρήση στο φωτισμό, έχουμε λαμπτήρες τύπου LED χαμηλής κατανάλωσης. Πάμε να δούμε περισσότερα και να εισπράξουμε την ατμόσφαιρα και το κλίμα έτσι όπως διαμορφώνεται και στο Ηράκλειο και στα Χανιά. Να καλησπερίσω τη Μέρη Καριωτάκη και τη Βίκη Παπαδογιαννάκη και θα ξεκινήσουμε από το Ηράκλειο. Μέρη, καλησπέρα, ο λόγος σε σένα. Καλησπέρα Κατερίνα, κυρίες και κύριοι, από εδώ από την πλατεία Ελευθερίας, εδώ που από σήμερα χτυπά η καρδιά των χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων του Δήμου Ηρακλείου. Πριν από λίγο, γύρω στις 8 και 4 το απόγευμα, φωταγωγήθηκε το δέντρο, το χριστουγεννιάτικο δέντρο, το οποίο με τη βοήθεια του εικονολήπτη μας, του Στέλιου του Χανιωτάκη, θα το δείτε τώρα. Ένα πολύχρωμο χριστουγεννιάτικο δέντρο με πάρα πολλά λαμπιόνια, μεγάλα, εντυπωσιακά. Και βεβαίως ο διάκοσμος φέτος είναι τελείως διαφορετικός από τις προηγούμενες χρονιές. Κυριαρχεί φυσικά το χρώμα, πάρα πολύ χρώμα, και κυριαρχούν και τα γεωμετρικά σχήματα, αλλά και τα σχήματα που θυμίζουν ξεκάθαρα Χριστούγεννα, δηλαδή τα δεντράκια, τα φωτάκια, οι καραμέλες και όλα τα υπόλοιπα. Πάρα πολύ ο κόσμος που βρίσκεται στην πλατεία Ελευθερίας και γενικότερα στο κέντρο της πόλης. Νωρίτερα πρέπει να πούμε ότι παρατηρήθηκε κυκλοφοριακό κομφούζιο ουσιαστικά, καθώς όλοι οι δρόμοι ήταν πλημμυρισμένοι από άκρη σ' άκρη το υπόλοι του Ηρακλείου. Και βεβαίως αυτή την ώρα πάνω στο stage της πλατείας Ελευθερίας, πάνω στη σκηνή, είναι η Vamos Ensemble. Είναι η ορκέστρα Vamos που ουσιαστικά είναι ένα δάνειο από τα Χανιά. Απόψε το Ηράκλειο φωταγώγησε το δέντρο του υπό τους ήχους της μπάντας, της ορχήστρας που μας έχει έρθει κατευθείαν από το Βάμο, από τα Χανιά. Μάλιστα. Λοιπόν, τα Χριστούγεννα πάντοτε αποπνέουν αισιοδοξία και πάντα αυτό το κλίμα το γιορτινό λειτουργεί πολύ ευχάριστα για όλους. Εξού και τόσος κόσμος στο κέντρο του Ηρακλείου, το οποίο όντως φέτος είναι διαφορετικά στολισμένο σε σχέση με τις προηγούμενες χρονιές. Πάμε τώρα από το Ηράκλειο στα Χανιά. Να μας δώσει το κλίμα η Βίκη. Καλησπέρα. Έγινε πριν από λίγο η φωτοδότηση του χριστουγεννιάτικου δέντρου με τον Δήμαρχο Χανίων Παναγιώτη Σημανδυράκη να στέλνει μήνυμα αισιοδοξίας και αγάπη σε όλο τον κόσμο, καλώντας τον να γίνει για λίγο παιδί. Όπως χιλιάδες ήταν και τα παιδιά και παραμένουν που βρίσκονται απόψε εδώ σε μια πολύ λαμπρή εκδήλωση του Δήμου Χανίων που ουσιαστικά σηματοδοτεί την έναρξη των χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων που θα απλωθούν σε όλες τις γειτονιές της πόλης και βεβαίως στις περιαστικές περιοχές. Να σας πω ότι όπως βλέπετε οι αντιδράσεις του κόσμου είναι αυθόρμητες, υπάρχει διάχυτη χαρά και αισιοδοξία. Η βραδιά άρχισε με την παιδική και εφηβική χοροδία του Δήμου Χανίων που σκόρπισε χριστουγεννιάτικες μελωδίες και τραγούδια, προετοιμάζοντας ουσιαστικά τον κόσμο. Ακολούθησε η φιλαρμονική του Δήμου, η οποία παραμένει επί σκηνής, δίνοντας τον γιορτινό τόνο, ενώ θα ακολουθήσει μια συναυλία με τον γνωστό χανιώτη ερμηνευτή Μάνο Μαλαξιανάκη. Να σας πω ότι είναι η δεύτερη συνεχόμενη χρονιά που επίκεντρο των εκδηλώσεων είναι το ενετικό λιμάνι των Χανίων και αυτό λόγω των εργασιών αποκατάστασης στην δημοτική αγορά που ήταν το επίκεντρο επί σειρά ετών, μάλλον για πολλές δεκαετίες. Έτσι λοιπόν είναι ανάλογος και ο διάκοσμος εδώ στην παλιά πόλη και στο ενετικό λιμάνι. Έχουν στολιστεί όλα τα σκάφη, όλα τα ιστιοφόρα, δίνοντας τον τόνο της γιορτής, δίνοντας περισσότερο φως στην πόλη και εκπέμποντας έτσι περισσότερα μηνύματα αισιοδοξίας που τόσο έχει ανάγκη ο κόσμος. Μάλιστα, λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ Βίκη. Μια ωραία σύνδεση, μια ωραία παρένθεση στη δύσκολη δισιογραφία.